Μόθησε Μαρίνα και λιμάνι Λάρνακα έφεραν ανησυχία και για την πορεία του έργου του τερματικού στο Βασιλικό, το οποίο επίσης παραμένει στάσιμο. Το κράτος δεν αποκλείεται και σε αυτή την περίπτωση να προχωρήσει σε τερματισμό της σύμβασης με τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ να προειδοποιεί για ανυπολόγιστες ζημιές. Μετά τη Μαρίνα και το λιμάνι Λάρνακας υπάρχει έντονη ανησυχία ότι τον ίδιο δρόμο θα πάρει άλλο ένα έργο εκατομμυρίων, αφού οι εργασίες στο τερματικό στο Βασιλικό παραμένουν στάσιμες. Και μπορεί ο πρόεδρος να δήλωνε ότι δεν υπάρχει αδιέξοδο, ωστόσο τα δεδομένα συνηγορούν διαφορετικά. Η κοινοπραξία ουδέποτε παρέδωσε τη λίστα με τους 200 εργάτες από την Κίνα. Ελάχιστα πρόθεση τα χερσαία έργα, δεν απέσυρε τη διετησία στο Λονδίνο, εξακολουθώντας να ζητά 200 εκατομμύρια, ενώ πρόσφατα επιδόθηκε σε ένα πόλεμο ανακοινώσεων με απαιτήσεις. Μάλιστα, ότι η συνάντηση με τον Κινέζο πρέσβη ήταν αρκετή για αντιστροφή της κατάστασης. Αν υπάρξουν οποιασδήποτε εξελίξεις, όπως συνέβη και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αυτές θα ανακοινωθούν με τον πλέον επίσημο τρόπο. Εμείς παρακολουθούμε στενά όλα αυτά τα πολύ σημαντικά έργα υποδομής που στόχος μας είναι να ολοποιηθούν, να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα. Εταιρεία και κυβέρνηση φαίνεται να μην έχουν πλέον περιθώρια συμβιβασμού. Με μόνο ρεαλιστικό σενάριο την παράδοση της πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και εκεί φαίνεται θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες. Η κυβέρνηση έχει πληρώσει σχεδόν όλο το κόστος. Ωστόσο, η εταιρεία ακόμη δεν έχει κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για να λάβει έγκριση από τον ιογνώμονα, προβάλλοντας πρόσθετες απαιτήσεις. Στόχος είναι πλέον να βρεθεί τουλάχιστον ένα συμβιβασμό σε αυτό το σκέλος, ούτως ώστε το πλοίο να παραληφθεί και μετά να υπάρξει όσο το δυνατό πιο ανώδυνο διαζύγιο. Μπορεί και να είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές που μπορεί να προκύψουν, όμως θεωρώ ότι με ψυχραιμία πρέπει να εξεταστούν όλα τα ζητήματα, να δούμε τι πήγε στραβά, να το διορθώσουμε και με ταχύτητα να δούμε πώς επαναπροκυρήσονται τα έργα χωρίς να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Με τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ να μην κρύβει την ανησυχία του για τις εξελίξεις και να τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει διαφάνεια σε αυτές τις συμβάσεις, ακολουθώντας ευρωπαϊκές πρακτικές με ξεκάθαρες υποχρεώσεις και καθήκοντα, ούτως ώστε να μην καταλήγουμε σε τερματισμό συμφωνιών. Πρέπει επιτέλους να εξυγχρονίσουμε τα συμβόλαια του δημοσίου, να εντάξουμε τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, έτσι ώστε έγκαιρα, αξιόπιστα, αμερόληπτα, εκεί που εντοπίζονται ζητήματα να επιλύονται άμεσα και να μην δίδεται δυνατότητα σε κανένα μέρος είτε να εκφυάζει είτε να εκφυάζεται. Τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχουν ομάδες παρακολούθησης εξειδικευμένων έργων. Το έντονο ενδιαφέρον του για επενδύσεις σε λιμάνια.